πέφτε κουδουνάκι. Κοίταμε, πολιτεία του 11. Σπασίμενα των τριγώνων. Εδώ θα δούμε τα καλούπια στον αποθηκευτικό χώρο. Ο Βασιλοπύλαρος παίρνει ένα. Λοιπόν, οι 9 σωλήνες βρίσκονται εκεί, κοπήκανε, άπλα κεφαλόδεσμα. Σήμερα 31, τελευταία μέρα του Γενάρη, 31 Ιανουαρίου 2019. Βάση, ας πούμε, του πυλώνα μας. Έτσι θα ξεκινήσει ο πυλώνας, έτσι θα ξεκινήσουν οι πυλωνάρχες Σταύρος και Γιώργος Κουμαΐδης. Τώρα τους καλεί ο πηγαν είναι με στρογοτάξιο να δίνουν οδηγίες έτσι στα μαστόρια τους στο σύστημα που λέγεται εργατικό προσωπικό Κουμαΐδη. Κάνει δουλειές σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι παιδιά, όταν τους είπα πολλά μέτρα η σαραντάρας καλωσιά, έτσι από τον πυλώνα, μου λέει έχουμε κάνει και 400. Φανταστείτε παιδιά τι δουλειές παίρνουν, έτσι. Και να το επαναλάβω για ακόμα μια φορά, είναι αυτοί που θα φτιάξουν τους πυλώνες στο Κατάρ, έτσι, για το παγκόσμιο κύπελο. Τέτοιες δουλειές παίρνουν οι Κουμαΐδηδες και τέτοια παλικάρια παίρνει ο Μελισανίδης για να του φτιάξουν το παλάτι, για να μας φτιάξουν το παλάτι μας. Το παλάτι του κάθε ΑΕΚ και το σπίτι, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Όπως και η Ερμονάσα με τον κύριο Μεταξά, που τον ευχαριστώ που με αφήνει να παίρνω τις λήψεις. Γεια σου κύριε Μεταξά, σε ευχαριστώ θερμά και δημόσια. Όσοι αναλαμβάνουν το έργο της ΑΕΚ, παιδιά, θα τα τονίζω τα ονόματα καθημερινά. Δεν θα κουράσω να τα λέω, ποιοι είναι αυτοί, έτσι. Και η Δικέβαλος με τον κύριο Παπαδημητρίου και η Δημάν με τον Ανδριόπουλο και τον Αρκοντάκη και η Ερμονάσα με τον κύριο Μεταξά και ο Βαγενάς ο Πάνος και ο Γιώργος και ο Κουμαΐδης ο Σταύρος και ο Γιώργος και ο Κότσιρας. Όλοι αυτοί οι παιδιά συμβάλλουν ηγετικά και από κάτω το εργατικό προσωπικό, έτσι, καθημερινά, όποτε μου δίνεται ευκαιρία εγώ θα τα λέω τα ονόματα, δεν θα κουραστώ ποτέ. Εδώ περνάμε κολόνες. Πάρτε και λίγο από απέναντι, έτσι, ένα γενικό πλάνο της εργασίας που γίνονται στον 9 και στον 8. Αυτά θα τα πάρω στο τελευταίο part, το τέταρτο. 4 παρτάκια και σήμερα. Τα 2 μήνες με 4 part. Καθώς εδώ τα τσέλκια θα δεχτούν για να μεταφερθούν. Ο Γερανός είναι ο Βασιλοπύλαρος, ο Νότιο-Ανατολικός. Βασιλοπύλαρος είναι ο Βασίλης ο Δημητριάδης, παιδιά. Για όσοι είστε τώρα νέοι αεργίτες, δεκαετία 90, έσκυζε τα δίκτυα κάθε αντίπαλη ομάδα. Κορυφαίο γκολ για μένα ήταν με την Αϊκόβεν, το κεφαλιά ψαράκι. Εδώ τα τσέρια, παιδιά, τα πήρε ο Γερανός και τα μεταφέρει. Θα τα νοιάζει καλύτερα, μάλλον θα τα νοιάζει. Κάπως εκεί πέρα η μικρή πολιτοφίτσα και ο Πολιτοζάκης πάει τα τριγωνάκια, τα στιθέα στα οποία ακουμπούσανε πάνω οι 9 σωλήνες. Εδώ να δούμε
3 λεπτά από εδώ, Μανολή, και πάμε για το τέταρτο. Πέσανε στη μισή κολόνα με τσέρκι και τώρα θα τη μεταφέρουν από αυτό το σημείο σε ένα άλλο, στον ίδιο τομέα, στον έπαιδο. Ας δούμε την άλλη κολόνα, παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα, η κολονάρα, τομέα του 9. Στείνεται εκεί η πεθάρα μας, άρε Μελισανίδη τι μας κάνεις, άρε Μελισανίδη άρχοντα. Πώς θα περάσει στην αναμονή. Πολύ ωραία. Δύο εργασίες παράλληλες και ταυτόχρονες. Σκάψιμο να διαλύσουμε το κουτέο και τοποθέτηση του τσερκιού της τσερκοκολώνας από τους κοτσιρέους. Σιγά σιγά θα περάσει, θα δείξουμε ένα γενικό πλάνο όλου του τομέα του 11. Έτσι έχουν πέσει ήδη τα πρώτα μπετοφόρ στον εκεί τομέα, μπροστά δηλαδή προς τον αγωνιστικό χώρο, και εδώ το πιο μικρό κουτάκι, το πιο μικρό διαμερισματάκι, και εδώ παιδιά θα είναι έτσι το τόξο, όπως το βλέπω εγώ, λέω ξέρω τόξο έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά παιδιά κλείνω και αυτό το παρτάκι, ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που με βλέπει, με αγαπάει, μου γράφει μηνυματάκια και ευχάριστα για μένα, αλλά και επικαριστικά, όταν είναι από την καρδιά, χωρίς να προκαλούνε, βλέπετε δεν τα σβήνω, έτσι, όπως και τα χτεσινά, δηλαδή, δύο παιδιά που μου είπαν μην ενοχλούν τους εργάτες, διάλογος να γίνεται παιδιά, αυτό είναι, εγώ κινηματογραφώ, εσείς μου λέτε, έτσι, τα καλά και τα κακά. Αλλά με κόσμιο τρόπο, έτσι, χωρίς να ειρωνεύεστε. Λοιπόν, ζήτω η ΑΕΚ, αδέλφια, συνεχίζω με το τελευταίο παρτάκι, το τέταρτο. Έτσι, τομέα, τομέα, θύρα, θύρα. Ζήτω η ΑΕΚ και σε εσάς προσωπικά υγεία μόνο.